νομίζω πρέπει να δούμε ότι το αποτέλεσμα και της σημερινής εκλογικής μάχης αντανακλά μια εσωτερική αναδιάρθρωση μέσα στο συντηρητικό πόλο του κεφαλαίου στην πραγματικότητα, γιατί όσο και αν προσπαθούν να φωτίσουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, την ίδια συντηρητική πολιτική υπέρ του κεφαλαίου εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορούμε να φέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, αφού και οι δύο, ή αν θέλετε, επειδή και οι δύο ορκίζονται στην ανάγκη ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, και οι δύο οδηγούν σε μια επιδείνωση του μέσου μισθού. Και βεβαίως ακούσαμε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν νωρίτερα για την ισχνή αύξηση, γιατί όταν έχουμε μια πτώση 5.000 ευρώ, τα 180 ευρώ είναι αστιότητες. Την ίδια όμως στιγμή αυτό που έχει παραληφθεί να υποθεί είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο μέσος μισθός στην Αθήνα έχει πέσει κάτω τα 1.000 ευρώ και είναι κάτω την Κουάλα Λουμπούρ. Είναι κάτω το μέσο μισθό της Κουάλα Λουμπούρ. Στο ασφαλιστικό, αν δούμε, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ένα ασφαλιστικό σύστημα τύπου Πινοσέ. Το σύστημα το εφάρμοσε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Στη φορολογία και οι δύο ακολουθούν την ίδια πολιτική. Φορολογούν το λαό για να μην φορολογούν το μεγάλο κεφάλαιο. Η κοινή λοιπόν πολιτική τους είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κόσμος πλέον τους καταλαβαίνει και δεν πάει να ψηφίσει, αν θέλετε. Καταλαβαίνει ως ένα βαθμό ότι το αστικό πολιτικό σύστημα τον κοροϊδεύει, γιατί ό,τι και να ψηφίζεις, η κάλπη βγάζει μνημόνιο. Η σημασία έχει τι γίνεται την επόμενη μέρα. Επιχειρείται να οικοδομηθεί ένα νέο πλαστό δίλημμα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το νομίζω υπόθηκε και εδώ στο πάνελ. Αν θα είναι αυτοδύναμη ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω η πείρα των μνημονίων όλο του προηγούμενου διαστήματος δείχνει ότι νουδού ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να συμψηφίσουν στη Βουλή μία σειρά από νομοσχέδια όπως το μνημόνιο. Και υπ' αυτή την έννοια, το αν θα είναι αυτοδύναμη ή όχι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στον πολιτικό συσχετισμό που έχουν αυτές οι δύο δυνάμεις. Δεν παίζει τίποτα όμως θετικό για τους εργαζόμενους. Η μοναδική ψήφος, η οποία δεν είναι χαμένη σε επόμενες εκλογές που έρχονται, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, η ψήφος που εγγυάται την οργάνωση της πάλης του λαού, την οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, τη σύγκρουση με την πολιτική των μνημονίων που από κοινού εφάρμοσαν και θα εφαρμόσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, και μπορείτε να δούμε και κάποιον πολύ πιο όμορφο συνδυασμό. Ναι. Την ίδια πολιτική που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη διαχρονικά και δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια μόνο, έχει να κάνει με την ανάγκη διασφάλισης ανταγωνιστικότητας των κεφαλαίων. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ακριβώς επειδή αυτή η πολιτική τι δείχνει, δείχνει ότι ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος σε κάθε εκδοχή του. Η μοναδική λύση που μπορεί να αγγιηθεί και να δώσει φτερά στους εργαζόμενους είναι να δούμε την ανατροπή του ίδιου του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, να παλέψουμε για την Ελλάδα του σοσιαλισμού. Εμείς λοιπόν λέμε, η μοναδική ψήφος που δεν παράγει μνημόνια είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Καλούμε τους εργαζόμενους να ισχυροποιήσουν τη λαϊκή αντιπολίτευση, να στηρίξει το ΚΚΕ, να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που εφαρμόζει ο πραγματικός αντίπαλος, η άρχουσα τάξη. Κύριε Λιονί. Όσο κωμικό και αν είναι να καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με το λαό αλλά είναι με τις ελίτ, έχει μια δόση αλήθειας. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αγαπημένο κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στη συζήτηση μεσαίας τάξης που έχει ανοίξει ανάμεσα και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπαρέρχομαι φυσικά το τι είναι η μεσαία τάξη και πώς θα την ορίζαμε, ή αν θέλετε για την οικονομία της συζήτησης, σας δεχτώ και τον όρο αυτό. Και συμφωνώ νομίζω στη γενική συζήτηση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτεθεί σε αυτό που παλαιότερα θεωρεί το μεσαία τάξη. Το ουσιαστικό μας πρόβλημα είναι άλλο. Και το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η επίθεση δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Την έχει κάνει παντού ο καπιταλισμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπου και να πάμε, όπου και υπάρχει καπιταλισμός, στην Ευρώπη, στη ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, η μεσαία τάξη διαλύεται. Και διαλύεται πάρα πολύ απλά, γιατί για να βγει ο καπιταλισμός, για να υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο και να έχει κέρδη, πρέπει να καταστραφούν οι κατακτήσεις όλων των προηγούμενων δεκαετιών που είχαν οι εργαζόμενοι, που έχουν μείνει στην κοινή γνώμη να θεωρείται ως μεσαία τάξη. Και γι' αυτό το λόγο, καμία πολιτική δύναμη δεν έχει κάποια απάντηση στα πραγματικά προβλήματα που έχει η μεσαία τάξη. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε ως ΚΚΕ, είναι σαφές ότι συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία και οι δύο στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο και τσακώνονται πώς θα το στηρίξουν καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην χαθεί καμία ψήφος την επόμενη μέρα, να διαλυθεί κάθε αυταπάτη ότι υπάρχει φιλολαϊκός καπιταλισμός που μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης. Επιστροφή στο 80, το 90, το 2000 δεν υπάρχει και δεν θα ξαναγίνει. Και γι' αυτό το λόγο, αν οι εργαζόμενοι είτε έχουν χαμηλότερα είτε μεσαία εισοδήματα, θέλουν να δουν άσπρη μέρα, θέλουν να δουν μια ανάκτηση των απολειών, θέλουν να κερδίσουν κατακτήσεις, θέλουν να ζήσουν με βάση τις ανάγκες τους, να μην πετάσουν την ψήφο τους, να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ, να ισχυροποιήσουν λαϊκή αντιπολίτευση, να κινηθούμε στον μονόδρομο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα, την Ελλάδα του σοσιαλισμού.